Ότο με εξερευνούσε παλιές σπηλιές έξω από την πόλη, όταν παγιδεύτηκε σε ένα μυστηριώδες μπουντρούμι. Υπήρχαν τρεις έξοδοι, αλλά μόνο μία από αυτές ήταν ασφαλής. Πίσω από την πρώτη πόρτα, μενόταν μια φωτιά. Πίσω από τη δεύτερη πόρτα, υπήρχε όξινη βροχή, η οποία μπορούσε να λιώσει οποιαδήποτε ουσία μέσα σε δευτερόλεπτα. Πίσω από την τρίτη πόρτα, υπήρχε μια τεράστια καφέ αρκούδα που είχε να φάει 2 χρόνια. Ποιον δρόμο θα έπρεπε να επιλέξει ο Τόμ? Ο Τόμ πρέπει να επιλέξει τον τρίτο δρόμο. Κανένα ζώο δεν μπορεί να μείνει 2 χρόνια χωρίς τροφή και να επιβιώσει. Ήταν μια θυελλώδης μέρα και έβρεχε για αρκετές ώρες συνεχόμενα. Ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα συνέβη σε ένα τούνελ. Το κίτρινο αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το κόκκινο. Ο οδηγός του κίτρινου αυτοκινήτου είπε ότι έβρεχε τόσο πολύ που δεν είχε δει τίποτα. Άρα το ατύχημα δεν ήταν εντελώς δικό του λάθος. Η αστυνομία όμως ζήτησε από τον άντρα να σταματήσει να λέει ψέματα και ισχυρίστηκε ότι έφταιγε για όλα. Γιατί? Το ατύχημα συνέβη στο τούνελ, δεν μπορεί να έβρεχε εκεί. Η κυρία Άνταμς που είχε ρεπό με τις φίλες της, επέστρεψε στο σπίτι της στη μέση της ημέρας για να αλλάξει τα ρούχα. Εκεί, διαπίστωσε ότι η κόρη της Εύελιν, την οποία είχε τιμωρήσει, δεν ήταν στο σπίτι. Η κυρία Άνταμς θύμωσε και έστειλε μήνυμα στην Ευελίνα, ρωτώντας την που βρισκόταν. Η Ευελίνα της απάντησε με μήνυμα, λέγοντας ότι ήταν στο σχολείο. Η κοπέλα επισύναψε μάλιστα και μια φωτογραφία της τάξης. Η κυρία Άνταμς δεν πίστεψε την κόρη της και της είπε να έρθει αμέσως στο σπίτι. Πώς κατάλαβε ότι η Ευελίν δεν ήταν στο σχολείο? Κοιτάξτε προσεκτικά το κινητό της τηλέφωνο. Είναι Κυριακή. Τις Κυριακές δεν υπάρχει σχολείο. Η κυρία Λόρα είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής εταιρείας που παράγει ακριβά σχεδιασμένα κύπελα. Την Παρασκευή, όταν επιτέλους τελείωσε η εργάσιμη εβδομάδα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την τράπεζά της. Η γυναίκα ανακάλυψε ότι κάποιος είχε κλέψει όλα τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει. Η κυρία Λόρα συνειδητοποίησε ότι πρέπει να ήταν κάποιος από τους εργαζομένους της. Έτσι, ρώτησε τον καθένα από αυτούς τι έκανε εκείνη την ημέρα. Η Έλεν, μια διευθύντρια πωλήσεων, είπε ότι μιλούσε με τους πελάτες τους και έψαχνε για νέους. Ο Γιάννης, ένας αγκιοπλάστης, είπε ότι έφτιαχνε πάντα ένα φλιτζάνι την ημέρα και έδειξε όλα τα φλιτζάνια που είχε φτιάξει εκείνη την εβδομάδα. Η Πέτρα, μια σχεδιάστρια, είπε ότι δούλευε, αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι δεν ήταν πραγματικά παραγωγική εκείνη την ημέρα, λόγω κάποιων οικογενειακών προβλημάτων. Ποιος είπε ψέματα? Ο Γιάννης. Υπάρχουν 5 εργάσιμες ημέρες σε μια κανονική εβδομάδα. Ο άνδρας είπε ότι έφτιαχνε μία κούπα την ημέρα, αλλά έδειξε μόνο 4 κούπες. Αυτό σημαίνει ότι έχασε μία ημέρα εργασίας. Ο Πέτρος και ο Ντάνιελ ήταν φίλοι και ζούσαν στην ίδια φοιτητική εστία. Μια μέρα, ο Πέτρος ανέφερε ότι κάτι είχε συμβεί στον φίλο του. Είπε ότι ο Ντάνιελ δεν είχε βγει από το δωμάτιο του όλη μέρα. Επίσης, δεν απάντησε ποτέ σε κανένα από τα μηνύματα του Πέτρου. Το βράδυ ο Πέτρος άρχισε να ανησυχεί και χτύπησε την πόρτα του Ντάνιελ, αλλά ο τύπος δεν απάντησε.
Ο Πέτρος κρυφοκοίταξε από την κλειδαρότρυπα και είδε ότι ο φίλος του ήταν πεσμένος στο πάτωμα, οπότε κάλεσε την αστυνομία. Μετά από αυτό ο Πέτρος συνελήφθη. Γιατί? Ο Πέτρος έχει έναν επίδεσμο στο δεξί του μάτι, αλλά η κλειδαρότρυπα βρίσκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να κοιτάξει κανείς μέσα μόνο με το δεξί μάτι. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος δεν μπορούσε να το κάνει. Απλά ήξερε τι είχε συμβεί. Ο κύριος Τεντ ήταν επιχειρηματίας. Ήθελε να βρει ένα ενδιαφέρον χόμπι για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Επέλεξε την τέχνη, παρόλο που δεν ήξερε τίποτα γι' αυτήν. Παρόλα αυτά, αγόραζε συνεχώς πίνακες και είχε στην κατοχή του και μερικά διάσημα αριστουργήματα, του άρεσε να προσκαλεί τους πιθανούς συνεργάτες του για να επιδεικνύει τη συλλογή του. Μια μέρα, καλεσμένη του ήταν η Δεσποινής Μαρία, μια νεαρή κοπέλα που είχε επιχείρηση κοσμημάτων. Όπως πάντα, ο κύριος Τεντ καφιόταν για τη συλλογή του. Αλλά η Δεσποινής Ντάρμπι δεν εντυπωσιάστηκε. Γιατί? Κοιτάξτε πιο προσεκτικά αυτόν τον υποτιθέμενο πίνακα του 16ου αιώνα. Υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα στο δρόμο, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, οπότε ο πίνακας πρέπει να είναι ψεύτικος.